ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο αλήθεια είναι προκαλεί ντροπή, καθώς είναι το τέταρτο περιστατικό, το οποίο πραγματικά το σχολιάζαμε και με τη Βάλια λίγο πριν πούμε, σε κάνει να βγαίνεις από τα ρούχα σου. Έχουμε να κάνουμε με ένα νέο τέταρτο κατά σειρά περιβαλλοντικό έγκλημα που καταγράφεται, που σημειώνεται σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, καθώς κάποιος ή κάποιοι σκότωσαν έναν σπάνιο χρυσαετό. Έπεσε νεκρός από πυροβολισμό. Θα συνομιλήσουμε και θα ξεκινήσουμε. Πρώτη ζωντανή σύνδεση της εκπομπής με τον κύριο Κωστή Δαμιανάκη, διδάκτορ βιολογίας. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Δαμιανάκη. Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτουλα. Καλησπέρα. Χρησιμοποίησα όσο πιο ήπιους χαρακτηρισμούς μπορούσα για να μην πω τίποτα χειρότερο, καθώς τα περιστατικά αυτά δυσφημούν μια ολόκληρη περιοχή, ένα ολόκληρο νησί. Το συγκεκριμένο έγκλημα πού σημειώθηκε, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Σημειώθηκε σε μια πλαγιά ανάμεσα στα Καπετανιανά και τη Λούκια του Δήμου Γόρτινας και σε απόσταση σχετικά κοντινή με το προηγούμενο συμβάν που είχαμε με το Σπιζαετό πριν περίπου ένα μήνα, 3 εβδομάδες περίπου. Πάντως σε σύντομο χρονικό διάστημα μιλάμε για το τέταρτο περιστατικό πυροβολισμού σπάνιου έτσι είδους προστατευόμενου αρπακτικού στο νησί. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια εξήγηση γι' αυτό, για ποιο λόγο ένας απλός άνθρωπος δηλαδή μπορεί να ρωτήσει τι έχουν να κερδίσουν και προχωράνε σε αυτή την κίνηση. Και προχώρησαν και σε ένα βήμα παρακάτω, σωστά κύριε Δαμιανάκη, αυτή τη φορά, καθώς πήραν και τα δαχτυλίδια από τον Χρυσαετό. Η εξήγηση καταρχήν νομίζω ότι είναι ψυχιατρικής φύσης. Από εκεί και πέρα, οι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν κάποιον να σηκώσει ένα όπλο για να σκοτώσει ένα τέτοιο υπέροχο και επιβλητικό πτηνό μπορεί να είναι διάφοροι. Ο τελευταίος ενδεχομένως να ήθελε να κρατήσει αυτά τα δαχτυλίδια με κάποιο τρόπο για να το επιδεικνύει στους μύους του. Υπάρχουν πολλές φορές και συγκρούσεις και τους οδηγούς στα αναπτυσσίδια από ανταγωνισμό, δηλαδή και αυτών των ανθρώπων, των δραστηριοτήτων τους. Αυτή τη στιγμή όλα τα ενδεχόμενα είναι πάντως ανοιχτά και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές που έχουν όλα τα στοιχεία στα χέρια τους για να τα εξετάσουν και να καταλήξουν κάποια στιγμή στην απόδοση των ευθυνών. Να πούμε ότι ο χρυσαετός είναι ένα αυστηρά προστατευόμενο είδος από την ελληνική νομοθεσία, σωστά? Βέβαια. Όπως όλα τα άγρια ή όπως τα είδη της πλημμύρας είναι προστατευόμενα, αυτά ένα παραπάνω γιατί είναι στο πρόβλημα των κυβερνών προστατεύονται και με κάποιες εκκλησιακές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής για τα πλημμύρα θέτηση για την προστασία τους και εξαιτίας της παγιότητάς τους, αλλά και της σημασίας τους σαν ανώτεροι θηρευτές και σαν διευθυντές του οικοσυστήματος, έχουν μια παραπάνω σημασία οικολογικά του τάξη. Μάλιστα, έχει λοιπόν παραγγελθεί και η εισαγγελική έρευνα. Ακριβώς εκεί ήθελα να το πω, καθώς είναι ένα έγκλημα, εγκλήματα κατά συρροή και μάλιστα σε μια συγκεκριμένη περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή. Αν υπάρχει αυτό κάποιο νεότερο, αν υπάρχει κάποια σύλληψη. Αυτό μπορεί να ήταν τυχαίο. Η εγκύτητα του ενός συμβάντος με το άλλο μπορεί να είναι τυχαία. Εξετάζεται βέβαια και αυτό. Πιθανότητα να μην είναι τυχαίο. Εδώ όχι, δεν υπάρχει κάποια σύλληψη. Σας ξαναείπα ότι η ανακριτική διαδικασία είναι ανοιχτή. Συλλέγονται στοιχεία. Περιμένουμε τη συμβολή και της τεχνολογίας να βοηθήσει τέλος πάντων στην άρτηση και άλλων στοιχείων να οδηγήσουν στον περιορισμό των υπόπτων. Αναζήτηση του ενόχου, όλα είναι ανοιχτά. Να πω ότι όποιος ξέρει το οτιδήποτε, όποιος διαθέτει κάποια στοιχεία και μπορεί να βοηθήσει, σωστά κύριε Δαμιανάκη, μπορεί να επικοινωνήσει με το Δασονομείο Μυρών ή με τη Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου. Ακριβώς. Έχουν το φάκελο, χειρίζονται την υπόθεση της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου. Και ναι, αν υπάρχουν πληροφορίες και για αυτό το έγκλημα και για ενδεχόμενα άλλα, γιατί δυστυχώς συμβαίνουν συχνά και για διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, κάποιος να πετάει φόλες, τίποτα. Για οτιδήποτε τέτοιο το οποίο δεν είναι σύνομο και είναι κατά της φύσης και της άγριας πανίδας, θα πρέπει να υπάρχει καταγγελία. Δηλαδή, η κοινωνία πρέπει να το πάρει στα χέρια της αυτό το θέμα
και να σπάσει πλέον η ομερτά που υπάρχει πολλές φορές στις τοπικές κοινωνίες απέναντι στα εγκλήματα και ιδιαίτερα στα περιβαλλοντικά που θεωρούνται μικρή σημασία, να το πω έτσι, ενώ δεν είναι. Έχουμε αριθμό χρυσαετών, τελευταία ερώτηση κύριε Δαμιανάκη, σε επίπεδο περιφέρειας. Κάνουμε λόγο για ένα απειλούμενο είδος. Ναι. Οι τελευταίες εκτιμήσεις των ειδικών λένε ότι είμαστε περίπου στα 35 με 40 άτομα το πολύ. Έχει πέσει ο αριθμός σε σχέση με το παρελθόν. Γενικά αυτά τα αρτινά, όλα τα αρπακτικά αυτά, οι ανώτεροι θηρευτές οι οποίοι είναι προστατευόμενοι, υφίστανται σοβαρές πιέσεις τα τελευταία χρόνια. Και όχι μόνο από τη λαθροθυρία, αυτό θέλω να το επισημάνω, ότι δεν είναι μόνο η λαθροθυρία ή οι άσκοποι πυροβολισμοί ή αυτό που η παράνοια του κάποιου που κουβαλάει, ας πούμε, ένα όπλο και μπορεί να πυροβολήσει ένα τέτοιο πουλί. Υπάρχουν και άλλες πιέσεις και βασικά η μείωση των ενδιαιτημάτων, δηλαδή ο περιορισμός του χώρου αυτών των σημαντικών αρπακτικών που πλέον δεν έχουν ευκολία στην αναζήτηση τροφής, υφίστανται ενόχληση συχνά στο χώρο που φωλιάζουν και που αναπαράγονται. Και αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε πάει παντού, πάμε με τις δραστηριότητες μας, με τα αυτοκίνητά μας, με τις οικονομικές μας δραστηριότητες ή και με τις ψυχαγωγικές μας δραστηριότητες πολλές φορές. Για παράδειγμα, υπάρχει τελευταία, ας πούμε, πετάνε ντρόουν σε φαράγγια την περίοδο της αναπαραγωγής αυτών των πουλιών. Αυτό είναι ενόχληση. Μπορεί να γίνεται κάποιου τύπου περιπατητικός τουρισμός κοντά σε μια περιοχή. Αυτός ο ανθρώπινος παράγοντας. Τουρισμός, και αυτό μπορεί να συμβάλλει. Μάλιστα. Και φυσικά, να τελειώσω σε αυτό το σημείο, να πω ότι υπάρχει μείωση του χώρου αυτών των πουλιών γιατί επεκτείνονται και οι οικονομικές δραστηριότητες. Είτε αυτές είναι οι λάθος χωροθετημένες βιομηχανικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε είναι οι μονάδες κάποιου εργοστασίου που μπορεί να εγκατασταθούν κοντά σε μια επικράτεια. Όλα, τέλος πάντων, οι ανθρώπινες δραστηριότητες πρέπει να συμβαδίζουν με τη φύση, να τη σέβονται και να υπάρχει πάντα καλός προγραμματισμός και σωστή χωροθέτηση σε οτιδήποτε. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Δαμιανάκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα επαναλάβω ότι όποιος γνωρίζει το οτιδήποτε μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να καλέσει τόσο το Δασονομείο Μυρών 28920238 ή τη Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου 2810 24 49 42. Δώσαμε και τα τηλέφωνα λοιπόν.